Σιγάλας με το Σμιθ. Ο Μπράντον Σιγάλας στο μαρκάρισμα, θεωρώντας ότι ο Σιγάλας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος με τους 21 πόντους σε παιχνίδι της Τρίτης. Ρίβρος με το Λάσο. Ο Τάρλας πλάτσε το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ από το Σάββιτς, δικαίωμα για δίβολες. Θα πρέπει και οι εξωτερικοί παίκτες να λειτουργήσουν σε κάποια σχετική ευκολία να κάνουν κάποια σουτ. Αλλά λογικά φύρει τον αντίπαλο και δεν δημιουργεί και προϋποθέσεις για εφνιδιασμό. Και σύντομα θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως η άμυνα της Ριάλ ήταν υποχρεωμένη να προσαρμοστεί στους ψηλούς για να γλιτώσει τη φορά ο Αρλάουκας και ο Σάβιτς. Ίσως βρεθούν και κάποια πιο εύκολα πιο ξαμαρκάρι στα σουτ. Ο Σάβιτς δεν είναι μόνος του, 50 φάουλ από τον Τάρλας, δικαίωμα για δύο βολές. Και τώρα 2-3. Προβάδισμα ενός πόντου στον Ολυμπιακό. Βλέπετε το σκορ και πάνω δεξιά τον δέχεται στον χρόνο που απομένει αν τελειώσει το πρώτο εικοσάλεπτο. Ρίβερς με το Λάσο. Σιγάλας με το Σμιθ. Πασούλας πλάτσε το καλάθι με τον Αρλάουκας. Κάλυψε ο Σμιθ θαυμάσια. Πασούλας ευνηδιάστηκε στο πίβουτ. Λάσο για τον Αρλάουκας. Ο Τάρλας με δύναμη. Πρώτη πάσα στον Ρίβερς. Κάμε προποθέσεις στο συνδυασμό. Ο Ρίβερς απέφυγε όλο τον κόσμο και είναι το φάουλ από το Σμιθ. Απέφυγε με αυτή τη σταυρωτήτρια. Το Λάσο πέτρο έχει ανακαλύψει. Δικαίωμα για δύο βολές στον playmaker του Ολυμπιακού. Το φάουλ επαναλαμβάνω από τον Μάικ Σμιθ. Κοιτάξτε ξανά την όμορφη προσπάθεια του Rivers. Πώς με το αριστερό χέρι έφερε την μπάλα σταυρωτά μπροστά του. Απέφυγε τον playmaker της ισπανικής ομάδας. Πήρε το φάουλ επαναλαμβάνω από τον Σμιθ πέτρο έχει ανακαλύψει. Το 2-3 θα παραμείνει για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ιωαννίδης που δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες όταν μπήκε στο γήπεδο. Και τώρα 2-4. Στο ένα καλάθι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Ο Λάσο κατευθύνει τους συμπαίκτες του για το επιθετικό σχήμα της Ρεάλ. Μέσα στη ρακέτα γίνονται τα σκρίνα των Αρλάουκας και των Σάβιτς. Ο Τάρλας θαυμάσια κατάφερε να περάσει μπροστά από τον Σάβιτς. Ευνηδιάστηκε ο Ζωράν Σάβιτς ο δέκτης και ο Μπράντοβιτς εξ οφρενών. Η επίθεση για τον Ολυμπιακό ενώ σε 4 δευτερόλεπτα συμπληρώνει με τα 2 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ο Ρέμις περιμένει την μπάλα. Τελικά με άλλη θα συνεχίσει το παιχνίδι, καθώς η μπάλα ήταν κάτω από τις πισόμενες κερκίδες στο παλάτι του Ντελετεπόρτος. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σφήνα 15 δευτερόλεπτα κοστά. Κάνει πάνω στο δεξί χέρι το Rivers. Λογικό είναι αυτό. Τάκιτς. Rivers. Απέφυγε το Λάσο. Χωρίς άμυνα το σούτ υπάρχει φάουλ από το Λάσο που καταλογίζεται από το γύπνο. Και τώρα 2-6. Αλτούνεφ με το Rivers. Ο Λάσο, ο Σάντος. Ο Μοφασούλας ακολούθησε τον Αρλάουκας πάνω στη τελική προσπάθειά του. Αλλιώθηκε το σούτ και τώρα ο Σιγάλας. Rivers. Σιγάλας με το Σμιθ. Πέρασε την μπάλα στο Rivers που έχει τρυπώσει με στη ρακέτα. Τάρλας από το κόψι του Αρλάουκας και 2-8. Άντρα έκανε Τάρλας. Και εδώ κοιτάξτε εδώ ξανά το κόψιμο του Αρλάουκας, καθαρό πάνω στο Rivers. Ο Τάρλας ακολουθεί τη φάση. Ο Σάβιτς παίζει θέατρο για να πάρει το επιθετικό φάουλ. Προβάδισμα με 6 πόντων για την ελληνική ομάδα. Σάντος. Αντούνε. Σκαστή πάσα για τον Σάβιτς που έχει στην πλάτη του τον Τάρλας. Το δεύτερο φάουλ από τον Ντράγκαν Τάρλας έχω την εντύπωση. Και δικαίωμα για μια βολή μετά το καλάθι του Σάβιτς. Ο Τάρλας που πρέπει να πάψει να έχει επαφή τόσο κοντά με τον Τάρλατς. Κύριε Πολίτη, σε αυτή τη φάση έχω την εντύπωση ότι ο Τάρλατς κάνει λάθος. Ο Σάβιτς είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ εκπληκτικός στο κοινό των φάσεων. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρολάρει απάνω στο σώμα του και παίζει πάρα πολύ έξυπνα και πρέπει ο Τάρλατς να τραβηχθεί όσο μπορεί 10-20 πόντους πιο μακριά ώστε να τον ελέγχει στο ρολάρισμα προς το καλάθι. 4-8, 4 πόντοι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Τάρλατς. Rivers με τον Αντούνεφ. Ο Νάκης. Πασούλας. Πέρασε, προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Τάρλατς. Τάρλατς με το Σάβιτς. Ο Τάρλατς με δύναμη θα του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια και 4-10. Αντούνεφ. Παίρνει το σκρίν από τον Σάβιτς. Περνάει όμως και ο Rivers. Σμιθ και πάλι ο Σάβιτς. Πάλι του Rivers που προσπάθησε να κλείσει το διάδρομο. Το σφάλμα καταλογίζεται από το Rams.
Μα ο David Rivers στο δέκτη θέση. Πρώτο που πάρει στο παιχνίδι, όπως είδατε και από την κάρτα, σε ξανά η πάση. Βαντούνες επανέφερε. Σάντος θέλει να πέσει με τον Σάβιτς. Ο Τάβλας έχει περάσει τα μάσα μπροστά στο σώμα. Σάβιτς. Αγλάουκας, ο Φασούλας μάρκαρε πάνω στο σύνδεσμο. 6-10. Διαφορά 4 πόντων για τον Ολυμπιακό. Σε 55 δεύτερα συμπληρώνουν τα 5 πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Φασούλας. Νάκης με τον Σάντος. Σιγάλας. Με τον Σμιθ. Προσπάθει να περάσει την μπάλα στο Φασούλα. Τα κατάφερε τελικά. Φουξάκα το Φασούλα. 6-12. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μεταφέροντας αυτά τα 4,5 πρώτα λεπτά όλες τις επιθέσεις του σχεδόν μέσα στη ρακέτα έχει σχεδόν μηδενίσει τις πιθανότητες της Ρεάλ για να κάνει εκθεριασμό. Και σύν της άλλης υπάρχει πάντα το κίνδυνο στο ράσι στους ψηλούς της ισπανικής ομάδος. Σάβιτς με τον Ντάρλατς. Σμιθ με τον Σιγάλα. Προσπαθεί να περάσει την εσωτερική. Αρλόκας προσπίθηκε στο Φασούλα. 8-12. Το πρώτο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Rivers για τον Νάκητς. Τάρλατς και πάλι ο Rivers με τον Αντούνεφ. Σιγάλας για τρεις. 18-15. Η διαφορά στους 7 πόντους από το σούτρο πόντο που ξαναείδατε του Γιώργου Σιγάλα. Σμιθ. Αντούνεφ. Με το Rivers θα γλιστρήσει, ο Rivers θα πέσει πάνω στην μπάλα. Αποφέρει και τον Αντούνεφ για το Σιγάλα. Για να προϋποθέσει τον φινιδιασμό από το αριστερό χέρι ο Σιγάλας. 8-17 και βέβαια ο Μπράντοβιτς έντρομος ζητά το πρώτο time out. Κύριε Πολίτη, έχω την εντύπωση ότι δύο είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να, μέχρι στιγμής να εντοπίσουμε στο παιχνίδι. Η καλή άμυνα του Ολυμπιακού και η μεταφορά των επιθέσεων μέσα στη ρακέτα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο, κάποια άλλη γνώμη. Ναι, είναι άλλα δύο στοιχεία ότι ο Ολυμπιακός όταν χρειάζεται τρέχει. Και όποτε χρειάστηκε να σουτάρει από μακριά, είχε επιτυχία. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το σούτρο πόντων από τον Μάικ Σμιθ και 11-17. Διαφορά στους 6 πόντους, 14 λεπτά. Ξαναβλέπετε το σούτρο πόντων του Μάικ Σμιθ πριν τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Ο Σιγάλας, στήριγμα του Γιούγκεμπραντ. Φάουλ του Σάβιτς, απόσταση μιας πάσας, καθώς ο Τάρλατς επιχειρούσε να πάρει θέση μέσα στη ρακέτα. Δεύτερο φάουλ για τον Ζόραν Σάβιτς. Ο Τάρλατς που έχει πατήσει και τα φάουλ, τα οποία έχει κάνει πάνω στον Σάβιτς. Αλλά βέβαια είναι πολύ καλύτερη προσφορά με στιγμή του Τάρλατς στην επίθεση. Φασούλας θα κάνει τη ραβέρσα. Ο Σρίβερς και έξυπνα θα τρέξει, θα πει στην μπάλα στο καλάθι. 11-19 και ο Μπράντοβιτς κρατά τους πάγκους. Out of the Rivers. Κοιτάξτε πόσο πιο γρήγορα πήγε από τον Αντούνεθ πάνω στην μπάλα με τον νούμερο 9 Αντούνεθ. Και βέβαια ο Σμιθ που δεν είχε πάτημα, απλά είδε τον Rivers να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Επιθετικό φάουλ του Σάντος που καταλογίζεται από το Ρέμς, μακριά από την μπάλα. Να σου δω ένας διευθυντής. Και ο Ισμαήλ Σάντος που κάνει το πρώτο του φάουλ. Ισμαήλ Σάντος Ροντρίγκες όπως είναι το πλήρες του όνομα. Μπράντοβιτς δίνει οδηγία στο Λάσο. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα περάσει δύο κλασικοί playmaker, Αντούνεθ και Λάσο ίσως την πεντάλα του, για να δούμε. Rivers. Πολύ τι μπορεί να είναι μια άλλη κίνηση αυτή του Μπράντοβιτς να περάσει δύο κλασικούς playmaker βλέποντας ότι δεν βρίσκει ρυθμό η ομάδα του. Όχι, πολύ δύσκολο διότι θα έχει πρόβλημα αμυντικό, αλλά θα το κάνει αν χρειαστεί και έχει φύγει ο Ολυμπιακός μπροστά. Μόνο σε ανάγκη. Ο Τάρλατς έφτασε τους 7 πόντους καθώς ήταν πολύ άφησε την μπάλα ξανά στο καλάθι, διαφορά στους 10 πόντους. Τώρα στους 8 ο Σάβιτς ανταποδίδει. 13-21 ο Ολυμπιακός σταθερά προηγείται, η διαφορά στους 8 πόντους. Και ξανά το τελευταίο καλάθι από την όμορφη πάσα του Αρλάουκας προς τον Σάβιτς. Rivers, Σιγάλας, Νάκητς για το Φασούλα. Σαν να μου φαίνεται ότι έχουμε άμυνα ζώνης από την ισπανική ομάδα. Έχεις δίκιο. 3-2. Έχεις δίκιο. Αλλά ο Νάκητς με αυτό το σουτ δύο πόντων. Ναι, κάνει το σκορ 13-23. Ο Μπράντοβιτς παίζει πολύ γρήγορα το χαρτί με την άμυνα ζώνης που έχει σαν ισχυρό απέναντι στον Ολυμπιακό. Η απάντηση όμως του Νάκητς ήταν ό,τι καλύτερο για την ελληνική ομάδα. Σα
Σάβιτς. Αντούνες και πάλι Σάβιτς. Τάρλατς φοβάται το τρίτο φάουλ. Ο Σάβιτς ρολάρει πάλι το σώμα του πάνω στον Τάρλατς, ο οποίος είχε χάσει και τη θέση, κοιτάξτε. Έσπρωξε και λίγο με τα αριστερό χέρι, αλλά... Σιγάλας. Ρίβερς. Και πάλι ο Σιγάλας. Νάκητς που περνάει τον Σμιθ. Θα σταματήσει. 15-25 από τον Νάκητς που κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση μέχρι στιγμής. 6 πόντι. Αλλά ο Νάκητς έδωσε δύο απαντήσεις απέναντι στη ζώνη των Ισπανών. Ο Τάρλατς τον ολοκληρώνει. Ο Φασούλας έρχεται και σταματάει τον Σάβιτς. Ρίβερς προϋποθέτει τον εφνιδιασμό. Για με Σιγάλας. Εφνιδιάζει τον Τάρλατς. Αντούνεφ. Ο Ρίβερς μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Πάνω στην μπάλα, με συγχωρείτε. Ο Σάβιτς θα κάνει τη ραβέρσα. 17-25. Ο Ολυμπιακός πήγε κρατήσει μακριά από το καλάθι των Αρλάουκας. Αλλά ο Σάβιτς έχει καταφέρει και έχει φτάσει στους 10 πόντους. Ο Σμιθ βγήκε πάνω στην μπάλα. 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση του Ολυμπιακός. Σιγάλας για το Rivers. Και πάλι ο Σιγάλας. Ο Γιάννης Ιαννίδης στον δέκτη σας. Νάκητς. Μπάλα για τη Ρεάλ. Ενώ ο Ρέμς κάνει στις τάσεις προς το Σιγάλα, ο οποίος διαφωνεί. Και ο Ιαννίδης διαφωνεί. Μου φάνηκε και δεν ξέρω, κύριε Ιαννίδη, κύριε Πολίτη, αν έχω κάνει λάθος, γύρισε η άμυνα της Ρεάλ και είναι ξανά man to man. Ναι, μετά από τα δύο σου του Νάκητς αναγκάστηκε να αλλάξει άμυνα. Αυτό πρέπει να επιδιώξει ο Ολυμπιακός, να μην κρατήσει πολύ την άμυνα ζώνης. Ο Σμιθ με αυτό το σούτ των πόντων μειώνει στους 5 πόντους, 20-25. 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Ο Σμιθ θα αποδεικνύεται μια πολύ μεγάλη λύση για τον Ομπράντοβιτς. Σιγάλας και πάλι ο Ρίβερς με τον Αντούνεφ. Πασούλας πάει στο καλάθι με τον Αρλάουκας. Φάουλ του Αρλάουκας που καταλογίζεται από το 203. Νάκητς, υπάρχει επιθετικό φάουλ του Φασούλα. Καταλογίζεται αμέσως από το Ρέμς. Ο Νάκητς πιο φάρει φορά. Αν πρόλαβα εδώ καλά, έχει ευστοχή στο σουτ. Αντούνεφ με το Ρίβερς. Ο Σμιθ με τον Σιγάλα. Και τώρα Αρλάουκας με τον Τάρλατς. Έγινε το λάθος. Ο Σμιθ δεν συγκράτησε την μπάλα. Τι θες για τον Ολυμπιακό. Γιάννης Ιωαννίδης, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βάλει τον Πασούλα πάνω στον Σάβιτς. Πασούλας που αφήνει την απόσταση γιατί είναι ψηλότερος από τον Σάβιτς. Έχει μεγάλα άκρα. Μπορεί και μαρκάρει και την τελική προσπάθεια. Αλλά δεν μήπως έγινε και αλλαγή ανάμεσα στον Τάρλατς και τον Πασούλα. Θα το δούμε όμως στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Σιγάλας με τον Σμιθ. Νάκητς θα πατήσει. Ο Ρίβερς από το σπρώξιμο της μπάλας το έκανε ο Φασούλας. Ρίβερς με τον Αντούνεφ. Ο Τάρλατς με τον Σάβιτς. Νάκητς με τον Σάντος. Σιγάλας βρίσκει το διάδρομο, πλησιάζει. Αλλιώθηκε το σουτ. Αντούνεφ έχει φύγει ο Αρλάουκας. Έχει επιστρέψει ο Τάρλατς, έχει επιστρέψει και ο Ρίβερς. Τώρα ο Αρλάουκας. Σμιθ ξεμαρκάριστος για τρεις. 23-25. Ο Σμιθ που έχει φτάσει σε 9 πόντους με 3 στα 3 στους 3 πόντων. Μεγάλο παιχνίδι από τον Ισπανοαμερικανό, όπως και την τρίτη. Rivers θα σταθεί. Ολοκληρώνει και 23-27. Ανάσα για τον Ολυμπιακό στην επίθεση. 9 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Όχι, ο Φασούλας έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Σάβιτς. Αλλά ο Κάς προσπαθεί να περάσει την εσωτερική. Πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει το τρίτο φάουλ του Τάρλατς. Είναι μόνος του και εκείνο το σημείο που μπήκε άλλο μέσα στο παιχνίδι. Κατά τα άλλα, νομίζω ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχία σε όλους τους τομείς. Να υποθέσουμε ότι η εντολή του Γιάννη Ιωαννίδη θα είναι ο Γιώργος Σιγάλας να πάψει να καλύπτει και να μένει πιο να πολύ είναι, πάνω στο να είναι πιο κοντά στον παίκτη αυτό. Νάκητς για το Rivers. Rivers ξανά σταύρο του τρίτου. Κάντε πίσω το θετικό φάουλ από το Ρέμ. Out of the Rivers. Δεύτερο του φάουλ μέχρι στο παιχνίδι. Ο Μπέιλαν έλαβε το μαρκάρισμα του Αρλάουκας. Λογικά και ο Αρλάουκας θα μαρκάρει τον Μπέρι τη δική του άμυνα. Ο Μπέρι που κι αυτός θα πρέπει να πάει πόδι στο καλάθι. Σάντος. Σμιθ. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Αυτή τη φορά σιγά-σιγά θα κατάφερε. Ρίβερς. Δεν βγήκε ο εφηνιδιασμός. Όχι, μπορεί να βγει τώρα με τον Μπέρι.
Πίσω για τον Άκη. Ρίβερς και πάλι. Στη γάλας με τον Σμιθ. Μπέρι και πάλι στη γάλας. Ο Μπέρι έχει την πλάτη των Αρλάουκας. Θα γυρίσει το καλάθι και έτσι πρέπει να κάνει. 26-29 από το πρώτο καλάθι του Βόλτερ Μπέρι. Και ο Παπα-Νικολάου ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Αντούνεφ. Σάβιτς. Αρλάουκας με τον Μπέρι. Και πάλι ο Αντούνεφ με τον Ρίβερς. Ο Αρλάουκας ψηλά για το σκριν. Σάντος προσπαθεί να αποφύγει τον Άκητς. Αρλάουκας προσποιείται. Ο Μπέρι έπαιξε άμυνα πάνω στην μπάλα, έχω την εντύπωση. Ο Ρέμις δίνει δικαίωμα για δύο βολές στον Τζον Αρλάουκας. Ο Νάκητς αποσύρεται. Και έδεξε ξανά τον Μπέρι την μπάλα. Ακούμπησε αλλά ενδεχομένως από τη γωνία που να ήταν ο Σλοβαίνος διετής να είδε η επαφή. Παπα-Νικολά Παναβά πέρασε στη θέση του Νάκητς και τώρα ο Άμπατ, το που να είναι, θα περάσει στην πεντάδα της Ρεάλ. 27-29 από την πρώτη βολή του Αρλάουκας. 7,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ένας πόντος στη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Πασούλας επανέφερε στο Σιγάλα καθώς ο Αντούνεφ παρκάρει σε όλο το γήπεδο των Ρίβερς. Σιγάλας. Μπέρι. Παπα-Νικολάου. Πασούλας με τον Σάβιτς. Ο Ρίβερς με τον Αντούνεφ. Σιγάλας. Ο μακριά το σουτ. Αρλάουκας. Πρώτη πάσα στο Σάντος. Σάντος θα κάνει τη δίσδυση. Σάβιτς με το αριστερό χέρι. 30-29 το προβάδισμα για τη Ρεάλ με τον Σάβιτς να φτάνει στους 12 πόντους. Παρά την τελευταία προσπάθεια, Πασούλας πήγε να καλύψει τη δίσδυση του Σάντος. Ο Σάβιτς όλα λες στην πλάτη τον Μπέρι. Και δυνατός. Ρίβερς με τον Αντούνεφ. Ο Μπέρι με τον Αρλάουκας. Για τον Πασούλα. Πασούλα θα πάρει φάουλ από τον Σμιθ. Για να δω ποιο θα υποδείξει ο Γιούγκεμπραντ. Παπα-Νικολά προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα, ο οποίος καταλήγει στον Μπέρι. Μπέρι με τον Αρλάουκας, η γνωστή του κίνηση. 30-32. Ολυμπιακός που τέτοιο τρεις πόντους ενεχόμενους. Και ο Μπακατσιάς το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού στη θέση του Σιγάλα. Μπακατσιάς ανέλαβε τον Σάντος. Σάβιτς με τον Βασούλα. Άμπατ με τον Παπα-Νικολάου. Αντούνεφ με τον Ρίβερς. Προσπαθεί να πέρασε την εσωτερική, έξω στο Σάντος, για τρεις. 33-32. Και ξανά, η διείσδυση του Αντούνεφ, βλέποντας ότι έχει κλειστεί, έβγαλε έξω την μπάλα στον Σάντος. Το σύντριο πόντο ούτε, είδαμε. Κώστα, άμυνα ζώνης από τη Ρεάλ. Αρλάουκας. Πρώτη πάση στον Αντούνεφ. Σάντος. Σάβιτς με τον Φασούλα. Και πάλι Αντούνεφ. Πάντα Αντούνεφ θα κάνει τη διείσδυση. 35-32. 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ρίβερς, Παπα-Νικολάου. Θα κάνει και αυτό στη δίσδυση, προσπαθεί να καρφώσει. Και τέμπας και ο Αρλάουκας ή του Σάβιτς. Πάω Ρέμς. Ο Αρλάουκας υποθέτω ήταν αυτός που πήγε πάνω. 35-32, 3 πόντι διαφορά για την Ισπανική ομάδα. Πασούρα για τον Μπέρι. Σιγάλας. Ξαναπέρασε στη θέση του Μπακατσιά. Μπέρι με τον Αρλάουκας. Παπα-Νικολάου. Πασούλας. Για τον Ρίβερς. Σιγάλας. Αντούνεφ. Πιο γρήγορα από όλους πάνω στην μπάλα. Ρίβερς. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου.
Ο Αντούνες με το Ρίβερς πάντα. Προσπαθεί να κάνει τη δίσβηση έξω στον Άμπατ. Ο Μπέρι πιο ψηλά από όλους. Πρώτη πάσα στο Ρίβερς. Έχει φύγει ο Παπα-Νικολάου, τον βλέπει. Παπα-Νικολάου προσπαθεί νέο κόψιμο από τον Άμπατ που ακολούθησε τη φάση. Αλλά υπάρχει το φάση. Και η άμυνα του Αρλάσκου απάνω δεν είναι η καλύτερη. Το σημείο το οποίο ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε στα τελευταία λεπτά είναι κάποια σούτα τα οποία ήταν καλά αλλά δεν μπήκανε. Αλλά γενικά πιστεύω ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι διαβασμένες, παίζουν καλό μπάσκετ. Θα δούμε τη συνέχεια. 35-33. Δύο πόντι διαφορά. Άμπατ. Ασούλας. Πρώτη πάσα στο Ρίβερς. Ο Λάκης που πέρασε στο παιχνίδι. Στη θέση του Παπα-Νικολάου. Και τώρα ο Ρίβερς. Πάντα Ρίβερς. Στη Γάλλας. Νάκητς προσπίθε. Πλησιάζει. 35-35 από το Φράγκο Νάκητς. Που φτάνει τους 8 πόντους. Και που σήμερα αν μη τι άλλο δείχνει ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Καμία σχέση με την εμφάνιση που έκανε την Τρίτη. Σάντος. Και τώρα ο Σάβιτς. Άμπατ με τον Νάκητς. Αρλάουκας. Με φόλο ο Σάβιτς. Μπέρι διαμαρτύρεται τον έσπρος ο Σάβιτς. Ο Σάβιτς έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έχει 14 πόντους, αν δεν κάνω λάθος μέχρι στιγμής. 14 πόντους και 37-35. Σιγάλας για το Ρίβερς. Πάλι στη Γάλλας, Νάκητς. Και πάλι στη Γάλλας. Ρίβερς, Νάκητς. Υπάρχουν βήματα που καταλογίζονται από το Ρέμς. Και ο Βένος καταλογεί την παράβαση. Αρλάουκας και τώρα ο Άμπετ. Σάβιτς με το Φασούλα. Προσπαθεί να τον περάσει από την εσωτερική. Προσπίσει στον Μπέρι, αλλά μπάλα περνά την άλλη πλευρά. Τη Στεφάνης. Ρίβερς για τον Μπέρι. Μπέρι ρολάρι, θα αφήσει την μπάλα με ταμπλό. 37-37. Ο Ολυμπιακός που μπορεί να συνειδιάσει τη Ρεάλ. Είναι μάλλον ένα περίεργος όμως αυτός, κύριε Πολίτη, η ομάδα που κάνει πολύ φρυνδιασμό να έχει κάποια... Να δέχεται και φρυνδιασμό, αλλά παίζει πολύ λογικά ο Ολυμπιακός, όταν μπορεί να τρέξει, τρέχει, δεν παίζει δηλαδή στατικό μπάσκετ, ναι. Έγινε το λάθος από τον Αλάουκας, στη Γάλλας, για το Ρίβερς. Μπάλα με την έφερε πίσω από τη άλλη του, ραχεία τρίπλα. Κώστα, ο Μπέρι βρίσκεται σε πολύ καλή μέρα. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Μακάρι να συνεχίσει, γιατί μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Ο Λάουκας δεν θυμίζεται ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός. Φτάσει πάλι. Ένας μπέρι από τα παλιά, αλλά εδώ το μπάλα δεν θέλει να μπει στο καλάθι. Άμπατ. Σάντος. Λάουκας. Υπάρχει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι αν έμπαινε. Το φάουλ είναι από ποιον, από το Ρίβερς, έχω την εντύπωση. Θα δούμε. 39-37. Σε ένα καλάθι διαφορά υπέρ της Ρεάλ. Ρίβερς για τον Σιγάλα. Μπέρι. Και πάλι ο Σιγάλας. Ρίβερς με τον Αντούνετ. Σιγάλας με τον Άμπατ. Στην πλευρά που είναι ο Μπέρι. Μπέρι θα πατήσει. Θα αφήσει την μπάλα. Πόλου από το Φασούλα. Που δεν μπορούσε να πάρει το rebound και να πατήσει καθώς το Σάντος ήταν πεσμένος μέσα στα πόδια του. Σάβιτς. Το κόψιμο από τον Άκη. Σάβιτς επιμένει νέα προσπάθεια από τον Νάκητς. Η θέση που ήταν ο Σάβιτς ήταν πολύ δύσκολο να πετύχει το καλάθι, ήταν πίσω από το ταμπλό. Μπέρι, θα πει την μπάλα. Σάβιτς, Αρλάουκας, την επανέφερε μέσα στον αγωνιστικό χώρο πάνω στον Σάβιτς. 30-28, βλέπετε τα δευτερόλεπτα πάνω δεξιά στην οθόνη σας παπωμένου για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Αντούνες. Μένουν περίπου και 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού στην περίπτωση που η Ρεάλ εξαντλήσει όλο τον χρόνο. Αντούνες στη δίσβηση. Αρλάουκας για τον Σάντος. 42-37.
Και αυτό λοιπόν ο Μπράντοβιτς έδωσε εντολή να μαρκάρουν σε όλο το γήπεδο. Ο Ρίβερς πήρε την μπάλα πάνω από το Σιγάλα. Ρίβερς με τον Αντούνες. 4 δευτερόλεπτα. Ο Ρίβερς θα ολοκληρώσει. Θα κάνει τον πάσιμο, θα αφήσει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Τι κρίμα να μην του καλάθει. Πήρε το φάουλ από τον Άμπατ στην εκφορά. Κυριάλ βεβαίως αναζητά αυτό το γρήγορο ρυθμό όσο τίποτα άλλο. Ντάμπολ δευτέρω μικρόνο ανάμεσα στο Φασούλα και το Σάβιτς. Παγιώτης πήγε σε λάθος χρόνο. Σάβιτς έσπρωξε την μπάλα. Η πρώτη επίθεση για την ισπανική ομάδα με τον Αντούνες. Πάνω στον Αντούνες είναι ο Ρίβερς. Πάνω στο Σάβιτς είναι ο Τάρλας. Πάνω στον Αρλάουκας είναι ο Φασούλας. Ο Σάντος με τον Σιγάλα την έδεπρε από λίγο. Και ο Νάκητς έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Άμπατ. Αρλάουκας με τον Φασούλα. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Πάνω θα καταλήξει τον Τάρλατς. Και τώρα ο Ρίβερς στην πρώτη ελληνική επίθεση σε αυτό το δεύτερο 20 λεπτό. Αν του μάρκει η άμυνα του Τριάλ σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου 20 λεπτού. Σιγάλας με τον Σάντος. Νάκητς με τον Άμπατ. Και πάλι ο Σιγάλας. Φασούλας. Έξω στο Ρίβερς. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Ρίβερς χωρίς ισορροπία. Η μπάλα να πηδά στη Στεφάνη. Και 42-41. Σάβιτς. Σάντος. Αρλάουκας με το Φασούλα. Σάβιτς βγήκε έξω. Ο Τάρλας προσπαθεί να περάσει μπροστά του. Σάβιτς ξανά για τον Αντούνες. 7, 6, 5 δευτερόλεπτα. Ο Αντούνες βρίσκει το διάδρομο. Η δεύτερη φορά στο παιχνίδι που ο Αντούνες σε σχεδόν στην εκνοή, κοιτάξτε, βρίσκει το διάδρομο, περνάει με στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Υψηλή είναι κοντά στον Αρλάουκα και το Σάβιτς. Έντερος Ισπανός βρήκε το διάδρομο, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 44-41. Νάκητς. Πάντα ο Νάκητς πάνω σε άμυνα το σουτ κοντό. Ο Τάρλας θα σπρώξει την μπάλα μας στο Σιγάλα. Δεύτερη συνεχόμενη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ρίβερς με τον Αντούνες. Αυτά τα πρώτα 5 λεπτά, 6-7, όσα χρειαστούν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για τον Ολυμπιακό. Σιγάλας. Ο Τάρετ, τρίτη επίθεση για την ελληνική ομάδα. Παναλαμβάνω, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο Ολυμπιακός δείχνει μεγάλη αποφασιστικότητα και δύναμη. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνει τρίτη συνεχόμενη επίθεση στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Ρίβερς. Νάκητς, Σιγάλας. Φασούλας θέλει να πάει παίξει κοντά στο καλάθι. Κάτω με τον Αρλάουκας. Τυραβέρσα τον Έλληνα σέντερ και 44-43. Ξανά στον ένα πόντο η διαφορά. Αντούνες για τρεις. Μπάλα καταλήγει στο Ρίβερς. Ρίβερς πέρασε δαυμάσια με ραχιλά τρίπλα. Τον ακολουθεί ο Αρλάουκας που του κάνει φαουλ. Ο Γιούγκερ τον αντάφησε την μπάλα ίσως πιστεύοντας να καταλήξει στο καλάθι και μετά ο Φασούλας προσπαθούν να τις πρόξει, δεν τα καταφέρνει. Αρλάουκας με δεύτερη προσπάθεια παίρνει το φάουλ από τον Τάρλας, έχω την εντύπωση. Σε μια φάση που διεκδικήθηκε η μπάλα ψηλά, έπαιρνε το φάουλ για τον Τάρλας. Και κοιτάξτε ξανά τη φάση. Δυστυχώς ο Τάρλας το έκανε. Ο Αρλάουκας είχε κατοχή της μπάλας και εδώ κοιτάξτε πώς... 46-43. Η διαφορά στους τρεις πόντους. Από μια πολύ άτυχη στιγμή. Ολυμπιακός αν είχε πετύχει το καλάθι θα μπορούσε να ήταν μπροστά ένα πόντο. Τώρα είναι πίσω τρεις. Παπα-Νικολάου. Νάκητς. Σιγάλας. Με τον Σάντος. Ο Νάκητς με τον Άμπατ. Και πάλι ο Σιγάλας. Παπα-Νικολάου προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική. Κλείστηκε. Ο Σάβιτς δεν χρειάστηκε καν να πηδήξει για να αλλοιώσει το σουτ. Σάντος. Κλέβει ο Παπα-Νικολάου και σκεμμένο του Σάντος πάνω στο Ρίβερς. Αντιαθλητικό μάλλον φάουλ. Πάντα πάνω του προσωπικός του αντίπαλος ο Αντούνες. Ο Ρίβερς προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Νάκητς. Παπα-Νικολάου. Σάβιτς με τον Φασούλα προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Φασούλα θα κάνει το πίβοτ. Είναι κοντό το σουτ. Ενώ τώρα υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Σιγάλα πάνω στο Σάντος. Δεν μπορεί να επαναφέρει την μπάλα και στα δύο μέρη του γηπέδου. Και τώρα ο Σάντος με το Σιγάλα. Άμπατ. Σάβιτς και πάλι ο Σάντος. Ψηλά ο Σάβιτς για να του κάνει το σκριν. Φασούλας κάλυψε.
Αρλάουκας. Σάβιτς προσπαθεί. Αλλιώνεται το σουτ καθώς και ο Φασούλας και ο Σιγάλας τον ακολούθησαν στην τελική προσπάθεια. Σιγάλας και πάλι. Παπα-Νικολάου. Με τον Αρλάουκας έχει αναλάβει ο μικρός το μαρκάρισμα του στην άμυνα. Ρίβερς με τον Αντούνεφ. Παίζεται λέει ο Ρέμς. Σιγάλας σε μαρκάρεται, περνάει την μπάλα. Το Φασούλα προσυνδυάζεται. Αρλάουκας και τώρα Αντούνεφ. Και το Σάβιτς. Έχει ξεχαστεί μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού. 50-44. Και ξανά η τελευταία φάση. Πολύ έξυπνη πάσα του Αντούνεφ. Κύριε Πολίτη, αυτό το χαμηλό σχήμα του Γιάννη Ιωαννίδη. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει κάποιες περίεργες τοποθέσεις, καθώς η μπάλα δεν φτάνει πολύ στους ψηλούς. Μήπως αυτό έχει σαν αντίκτυπο το ότι οι προσπάθειες από την περιφέρεια δημιουργήσουν προϋποθέσεις σε συνδυασμό για τη Ρεάλ. Το εντόπισε ο Γιάννης Ιωαννίδης και περνάει τον Μπέρι στη θέση μάλλον του Παπα-Νικολάου. Ναι, ο Μπέρι περνάει ομολογουμένως στο παιχνίδι, τον είχα δει και μου κάνει εντύπωση το μιλάτε εσείς. 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σάβιτς. Σάντος. Πάλι ο Σάβιτς προσπάθησε να περάσει την μπάλα και τα κατάφερε. Ο Αρλάουκας έπαιξε πολύ έξυπνα στην πλάτη του Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου ιστορεί σε ύψος και σε όγκο απέναντι από τον Αμερικανό. Κοιτάξτε ξανά, παρά το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου είναι πολύ αλτικό παιδί, δεν κατάφερε να αποτρέψει την πάσα. 52-96, Σιγάλας. Νάκητς. Υπάρχει σφύριγμα φάουλ του Άμπατ πάνω στο Νάκητς. Ο Μπέρι λοιπόν θα περάσει στο παιχνίδι. Παπα-Νικολάου. Και τώρα ο Ρίβερς. Επιθετικό φάουλ του Σιγάλα πάνω στο Σάντος. Το σφάλμα από το Ρέμς. Από την περιφέρεια. Φαντάζομαι όμως ότι θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ένα αμυντικό πρόβλημα. Αμυντικό, Παπα-Νικολάου, το δίδυμο Παπα-Νικολάου Αρλάουκας. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αν λυθεί... Ο Αρλάουκας με το αριστερό του χέρι θα πούσει την μπάλα στο καλάθι. Κοιτάξτε ξανά με πόση δύναμη πατάει. 54-46. Τόμιτς με τον Σάντος. Ο Μπέρι για τον Άκη. Και τώρα ο Ρίβερς με τον Αντούνεφ. Υπάρχει σφύριγμα, θετικό φάουλ του Γιούκεμπραντ. Που καταλογίζει ο Γιούκεμπραντ του Ρίβερς πάνω στον Αντούνεφ. 13,5 λεπτά κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και την Κύπρο για να τελειώσει το παιχνίδι. Η Ρεάλ προηγείται 54-46 του Ολυμπιακού, εκμεταλλευόμενη κακές του επιλογές στην επίθεση, δύο επιθετικά φάουλ. Ο Ολυμπιακός που βέβαια άλλαξε το σχήμα, το Φασούλας πέρασε ξανά στην πεντάδα του μαζί με τον Μπέρι, Τόμιτς, Ρίβερς και ο Νάκητς είναι οι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα. Ο Αρλάουκας συνεχίζει να βομβαρδίζει το ελληνικό καλάθι, έφτασε 19 πόντους, τη διαφορά στους 10. Μπέρι με τον Αρλάουκας. Για τον Τόμιτς. Ο Φασούλας θα σπρώξει την μπάλα. Ο Νάκης θα τη σπρώξει τον Τόμιτς. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κύριε Πολίτη, τολμώ να πω ότι ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 10 πόντους πίσω, έχει πιθανότητες, έτσι δεν είναι για το παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά πρέπει να φάνει πιο όριμος στην επίθεσή του. Πιο ψύχρεμος πρέπει να είναι και καλύτερες οι επιλογές. Απλώς λίγο είναι εκνευρισμένος αυτό το διάστημα, κάνει κάποιες ενέργειες λίγο βιαστικές και πιστεύω να μην τους στοιχήσουμε, γιατί το έχει πολύ χρόνο και νομίζω ότι μπορεί να ξαναπιάσει το παιχνίδι πολύ εύκολα. Ο Νάκητς στην προσπάθεια του να περάσει μπροστά έκανε το φάουλ. Τώρα αποσύρεται και ο Νάκητς, στη θέση του θα περάσει ο Σιγάλας και πάλι. Ξανά η φάση. Νάκητς βλέπετε προσπαθώντας να περάσει μπροστά τον Αρλάουκας. Ο Σάντος στην επαναφορά. Αρλάουκας και πάλι Αντούνεφ. 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Αντούνεφ με το Ρίβερς. Σάβιτς με το Φασούλα. Αρλάουκας με τον Μπέρι και ο Άμπατ με τον Σιγάλα. Σάντος. Σάβιτς με τον Φασούλα. Πολλές προσπίσεις, ο Σιγάλα θα τον κόψει. Μπάλα καταλήγει στον Άμπατ, νέο κόψιμο με τον Φασούλα. Και τώρα ο Ρίβερς. Σιγάλας.
για το Rivers. Πάλι ο Σιγάλας. Μπαίνει με τον Αρλάουκας. Κακή συνεννόηση με το Rivers. Η μπάλα θα περάσει στη Ρεάλ. Σάντος με τον Τόμιτς. Σάβιτς. Και τώρα ο Άμπατ με τον Σιγάλα. Αρλάουκας, Άμπατ για τρεις. Ο Τόμιτς σε περιοριστικό φάουλ του Σάντος. Το 56-46 παραμένει. Πασούλας έχει την πλάτη του Σάβιτς για το Ρίβερς. Ο Ρίβερς βιβεί την μπάλα από το του Σάβιτς και έχουμε φάουλ του Πασούλα που καταλογίζεται από το Ρέμς. Γιάννη Φανίδης δοκιμάζει πάλι ένα χαμηλό σχήμα. Ο Παπα-Νικολάου ανέλαβε πάλι το μαρκάρισμα του Αρλάουκας. Ο Πασούλας είναι πάνω στον Σάβιτς. Σάντος με τον Άκητς. Αρλάουκας με τον Παπα-Νικολάου. Πολλές προσποιήσεις. Άμπατ. Έγινε το λάθος. Rivers. Γιάννη, τι θα γίνει με αυτό το ευέλικτο σχήμα του Ολυμπιακού. Ασφαλώς, κύριε πολίτη, θα απαιτείται μεγαλύτερη πίεση, έτσι δεν είναι? Να απαιτείται μεγαλύτερη πίεση, αλλά πρέπει να λυθεί και λίγο το πρόβλημα στην επίθεση του Ολυμπιακού, γιατί έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή. Ναι, δυστυχώς δεν έβαλε τέτοια καλάθια στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός. Γενικά στον επιθετικό τομέα έχει κάποιο πρόβλημα. Αντούνες. Πάντα ο Αντούνες με το Rivers. Πρέπει να περάσει τον Αρλάουκας, ο Παπα-Νικολάου καταφέρνει και περνάει μπροστά από τον Αμερικανό. Πασούλας είναι πίσω να καλύψει. Σάβιτς για τον Αρλάουκας. Κόστη πολύ μεγάλο διασκελισμό. Είδατε πού πάτησε και πώς άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κοιτάξτε ξανά το πάτημα του Αρλάουκας. Πολύ δυνατός, με δυνατά πόδια, αλφικός. 58-47. Rivers. Με τον Αντούνετ και ο Νάκητς με τον Σάντος. Το follow από τον Πασούλα. Δεν έφτιαξε μπάλα αυτοβά πρώτα όμως. Αρλάουκας στον Αντούνετ. Ο Κάρλος ήταν το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Να υποθέσουμε, κύριε Πολίτη, θα ξαναγυρίσει ένα σχήμα με δύο ψηλούς ο Γιάννης Ιωαννίδης. Συνεχίζεται το πρόβλημα, Κώστα. Πιστεύω ότι ένα στοιχείο που πρέπει να πάρει επιθέσεις είναι ο Rivers, ο οποίος παίζει τελείως παθητικά στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το σκορ, πρέπει να βρεθεί λύση απ' έξω, να γίνουν κάποια σουτ. Γιατί ο χρόνος τρέχει. 13 δευτερόλεπτα, η διαφορά φτάνει τώρα στους 13 πόντους, 60-47. Και ο Ολυμπιακός, αν θέλει να μείνει στο παιχνίδι, αν θέλει να το διεκδικήσει, πρέπει σιγά σιγά να ανακάμπτει, πρέπει σιγά σιγά να βρει λύσεις σε άμυνα και σε επίθεση. Σιγάλας. Rivers με τον Αντούνες. Κάρλας. Αρλάουκας πολύ ψηλά. Πήρε και τις οδηγίες από τον Μπράντοβιτς και τώρα αργά αργά στην νέα επίθεση της Ρεάλ. Και 4 κοψίματα, όπως βλέπετε και στην κάρτα. Και τώρα 62-47. Ολυμπιακός που σε 11,5 λεπτά έχει πετύχει μόλις 8 πόντους. Είχε 39 στο ημίχρονο και έχει φτάσει σε 47. Σιγάλας με τον Σμιθ. 62-49. 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Αντούνετ για τον Αρλάουκας. Και πάλι ο Αντούνετ. Σάβιτς με τον Τάρλατς. Αντούνετ. Επιθετικό φάουλ του Σάντος πάνω στο Σιγάλα. Τρεις συνεχόμενη επίθεση στη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός που έχει μειώσει το σκορ έχει γίνει 62-51 με ένα όμορφο καλάθι από τον Γιώργο Σιγάλα. Λιγότερο από 7 λεπτά, 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Εσείς βλέπετε και στα 7,5 τελευταία λεπτά χοντρικά πως ήταν το σκορ υπέρ της ισπανικής ομάδος. Αντούνετ για τον Αρλάουκας που προσπαθεί να περάσει την εσωτερική έκρηξη στο διάδρομο ο Rivers. Αντούνετ και πάλι έξω στον Σμιθ. Ο Rivers είχε ανακαλύψει. 2-1 δευτερόλεπτα. Τέλειωνε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων που είχε στη διάθεση της ισπανική ομάδα για την επίθεση. Ο Σιγάλας αφήνει στον Rivers. Ο Ολυμπιακός που
Μακάρι να πετύχει αυτή την επίθεση, να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Στη Γάλα. Η μπάλα καταλήξει στο Σάβι. 62-51 παραμένει. Διαφορά 11 πόντων για τη Ρεάλ. Γιάννης Ιωαννίδης ετοιμάζει να επαναφέρει τον Μπέρι. Σμιθ με τον Μισιγάλα. Ο Άμπατ με τον Άκιτς. Και τώρα ο Σάβιτς με τον Ντάρλατς. 4-3-2. Ο Αντούνεφ για τον Άμπατ. Ακούγεται η κόρνα της γραμματείας. Υπάρχει σφύριγμα του Γιούγκεμπραντ. Κορέμισης απομακρύνει τον Αμπράντοβιτς και κατευθύνεται προς τη γραμματεία. Γιάμπολ. Φαντάζομαι ότι στην γραμματεία, ενώ βλέπετε εσείς το σουτ του Άμπατ, η γραμματεία θα είπε ότι ίσως το σουτ να έγινε διακό. Ναι, ναι. Ο Μπέρι θα μαζέψει την μπάλα. Το αδικούν ούτε ευλογείται όμως, λέει. Έτσι λοιπόν επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ρίβερς με τον Αντούνες. Σιγάλας, Πάρλατς, Νάκης. Καθοριστικές όλες οι επιθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ρίβερς θα τρέξει να παζέψει ίδιος την μπάλα για τον Νάκης. Νάκης το ολοκληρώνει. Η μπάλα από τα χέρια του, του Αρλάουκας, πολύ σωστά. Ο Γιούγκεμπραντ είναι ακριβώς κάτω από το καλάθι. Για τη Ρεάλ παραμένει ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, πρέπει να πετύχει μια επίθεση να μεταφέρει, να την μεταφέρει σε καλάθι. Ο Ρέμις καταλόγει για το θετικό φάουλ του Μπέρι πάνω στον Αρλάουκας. Αν θυμάμαι καλά, είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που παίκτες του Ολυμπιακού κάνει θετικό φάουλ. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι επιθετικό φάουλ. Ο Μπέρι απλώνει το δεξί του χέρι και σπρώνει τον Αρλάουκας. Τρίτο φάουλ για τον Γόλντερ Μπέρι. Αντούνες με τον Ρίβερς. Πάντα Αντούνες. Ο Σμιθ με τον Σιγάλα. Μπάλα δεν έφτασε στον Αρλάουκας, ο Τάβλατζ βγήκε μπροστά. 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η Ρεάλ την επίθεσή της. Ο Αντούνετ είναι επαναφορά για τον Σμιθ. Σμιθ με τον Σιγάλα να τον μαρκάρει πάνω στην μπάλα. Ο Τάρλατ περνάει μπροστά η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Από την πολύ καλή άμυνα του Σιγάλα, όμω στην άμυνα του, έτσι είναι κύριε Πολίτη, μου φαίνεται εμένα. Ναι, έτσι είναι η πραγματικότητα, αλλά πρέπει να σκοράρει και λίγο από την περιφέρεια σε σου τριών πόντων γιατί. Ο χρόνος τον πιέζει. Ρίβερς. Επιτέλους αυτά καλάθι. Που κάνει ο Ρίβερς τώρα. 53. 4,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μειώνει τη διαφορά στους 9 πόντους από το σουτ που ξαναβλέπετε του Ντέρικ Ρίβερς. Αντούνεθ. Σμιθ. Και πάλι Αντούνεθ. Σμιθ θέλει να περάσει την μπάλα στον Αρλάουκας. Καλύπτει θαυμάσια ο Τάρλας. Πολύ καλή βοήθεια του Τάρλας, βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει στον Αρλάουκας, που ο Παναγιωτάκης πέρασε από μπροστά του όπως όφιλε. Και όσο όφιλε και ο Τάρλας κάλυψε θαυμάσια το συμπέκτη του και έδωσε νέο δικαίωμα, έδωσε δικαίωμα για νέο στον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου. Ο Ρίβερς προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα, ο Σάβιτς πιο δυνατός και πιο ψηλός. Ο μικρός θα μπορούσε να περιμένει. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Αντούνες με το Ρίβερς. Ο Σμιθ με τον Σιγάλα. Τώρα πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει και πολύ καλή άμυνα. Αρλάουκας με τον Παπα-Νικολάου. Σμιθ με τον Σιγάλα. Προσπαθεί να περάσει την εσωτερική. Υπάρχει σφύριγμα του Ρέμς. Φάουλ του Γιώργου Σιγάλα. Ποιος άφησε τη θέση του. Στον Άμπατ. Ρίβερς. Την μπάλα από τα χέρια του Σάντος. Κώστα Μπατή. Ναι. Ο Γιάννης Ιωαννίδης θυμάσαι αν είναι αυτός που έχει πάρει τα δύο time out ή αν έχει πάρει ένα. Δυστυχώς δεν μπορώ να το θυμηθώ, έχω την εντύπωση ότι έχει πάρει ένα όμως. Οκ. 3 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος. Νάκητς. Αρλάουκας με δύναμη. Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ένα από τα χειρότερα δεύτερα ημίχρονα στην ιστορία του όσον αφορά την επίθεση. 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος, η διαφορά των 10 πόντων παραμένει, 63-53. Αν
Αυτούνε για το Rivers. Εάν δεν βάλει αυτή την επίθεση στη Ρεάλ, πάλι ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες και είναι μέσα στο παιχνίδι. Άμπατ. Σύντα 5-53. Υπάρχει νέο time-out. Ο χρόνος είναι... Αν όλα θα καταφέρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. 65-53, 12 υπόλοιπες διαφορά. Παπα-Νικολάου. Σιγάλας με το Σάβι. Μπάλα από τα χέρια του Σιγάλα. Δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Σάντος σε επαναφέρει. Πάνω στον Αρλάουκα και ξανά Σάντος. Τόμιτς Παπα-Νικολάου, Σιγάλα, Ρίβερς και Σνάκιτς η πεντάλα του Ολυμπιακού. Κανείς ψηλός δηλαδή. Και φάουλ του Τόμιτς πάνω στο Σάντος. Φαντάζομαι ότι η πρόθεση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού είναι να κάνουν το φάουλ. Να οδηγούν σε βολές, σε ελεύθερες βολές παίκτες της Ρεάλ. Να εκμεταλλεύονται πιθανή αστοχία. Και βέβαια μετά χρειάζονται σωστές και καλές επιλογές στην επίθεση. Για να δούμε. Σάντος στην πρώτη βολή. 66-53. 2,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. 9 πόντι για τον Σάντος. Στα 53. Νάκης. Για τρεις. Ο Ρίβερς προσπαθεί να μας πλατεί στην μπάλα που καταλήγει στον Αντούνεθ. Ο Αντούνεθ πέρασε στο Σάβιτς. Πάλι στο Παπα-Νικολάου πάνω στο Σάβιτς. 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Ρίβερς για τρεις. Ο ίδιος θα κερδίσει την μπάλα. Προσπίστε. Παίρνει φάουλ από τον Σάβιτς, έχω την εντύπωση. Όχι, από τον Σάντος, το νούμερο 11 έδειξε, το οποίο όμως δεν είχε καμία σχέση. Να, βλέπετε ότι ο Ρέμις προσπαθεί να κάνει τη διευκρίνηση. Το νούμερο 11 δείχνει ο Ρέμις στη γραμματεία, ο Σάντος δικαίως απορεί, καθώς δεν είχε καμία σχέση με την φάση. Λάουκα στην επαναφορά. 5 δευτερόλεπτα. Κακός γελάει ο Λάουκας. Ο Γιούγκε Μπραντ είχε σηκώσει αμέσως στο χέρι του και μετά τα δευτερόλεπτα. Επίθεση λοιπόν μετά την παράβαση του κανονισμού από τον Αρλάουκας. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Σιγάλας τώρα θα πάει να επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Για το Rivers. Παπα-Νικολάου. Θα βρει το διάδρομο με ταμπλό. 68-56. Η διαφορά στους 12 πόντους. Σφύριγμα του Ρέμς, φάουλ του Σιγάλα. Πολύ μακριά από την μπάλα πάνω στον Αρλάουκας. Τέταρτο φάουλ για τον Γιώργο Σιγάλα. Σκόλα η ελληνική ομάδα μπορεί να αλλάξει την σε βάρος της διαφορά αυτή τη στιγμή. Ο γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα πάρα πολύ κακό επιθετικό παιχνίδι στη δεύτερη ημίχρονο. Χωρίς η Ρεάλ να κάνει τίποτα περισσότερο, απλώς ήταν πολύ κακός Ολυμπιακός σε άστοχα σούτ και επιλογές βιαστικές ενέργειες οι οποίες τους στοιχίσανε. Υπάρχει φάουλ του Τέρλατ πάνω στον Αντούνεθ μετά το σούτ 3 πόντων του Σιγάλα που είχε μειώσει τους 11 πόντους σε 70-59. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Παπα-Νικολάου πάρα πολύ ψηλά, θα μαζέψει την μπάλα. Σιγάλας για τρεις. Την μπάλα μέσα. 71-62, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα. Αρλάουκας, με τα δύο συνεχόμενα σου τριών πόντων του Γιώργου Σιγάλα. Σάβιτς, για τον Άμπακ. 73-62, Σιγάλας και πάλι. Νέος σου τριών πόντων. Αυτή που μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σάβιτς, ο Αρλάουκας περιμένει την μπάλα στον Τόμιτς μπροστά του Άμπακ. Αρλάουκας, 75-62, 1 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Νάκης για τρεις. Ο Ρίβερς θα μαζέψει την μπάλα. Θα πατήσει. Την μπάλα από τα χέρια του Άμπατ θα καταλήξει. Out, οπότε έχουμε επίδοση από την τελική γραμμή. Παραφορά την τελική γραμμή για τον Ολυμπιακό. 59 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στην άλλα στην επαναφέρει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου προσπίδεται στο Σάβιτς. Θα πάρει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
τέταρτο φάουλ για τον Ζόραν Σάβιτς. Το 10.500 κόσμος όρθιοι στο παλάτι του Εντεφόρτες και θυμούν την ομάδα τους, η οποία με τους 13 πόντους που προηγείται και με τον χρόνο που απομένει, τα 55 δευτερόλεπτα, το σφαλίδι της συμμετοχή της τελική φάση θα γίνει στο Παρίσι. Μετά την Μπαρσελόνα που με 2-0 νίκες σε βάρος της Σούλκερ προκρίθηκε στην τελική φάση του Facebook θα γίνει στο Παρίσι. Η Real λογικά θα είναι και αντίπαλός της. Προκρίνεται και αυτή. 75-63. Αντούνεφ. 52 δευτερόλεπτα. Αρλάουκας. Φάουλ του Παπα-Νικολάου. 48 δευτερόλεπτα τώρα. Λάουκας με την μπλε προστατευτική μασέλα του. Προηγουμένως φάνηκε ιδιαίτερα προκλητικός προς τον Γιάννη Ιωαννίδη. Κάτι ασυνήθιστο για τον Αρλάουκας που μόνο προκλητικός δεν έχει συνηθίσει να είναι. Με 76-63. Σιγάλας. Με τον Άμπατ θα πλησιάσει, περνάει θαυμάσια κάτω από τη Στεφάνη. 76-65, Αντούνεφ. 33-32 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Αντούνεφ με τον Ρίβερς θα πλησιάσει. Θα πλήσει πάρα στο καλάθι. 78-65, βλέπετε τους παίκτες στη Ρεάλ να πανηγυρίζουν τον Γκαρσία Κολ, τον Ρομέρο, τον Σμιθ, Νάκης προσπίθηκε για τρεις. Η μπάλα θα καταλήξει στον Αρλάουκας. 14-10 δευτερόλεπτα τώρα, Αρλάουκας θα αφήσει την μπάλα στον Αντούνεφ. Σάβιτς θα κάνει το σκορ 80-65. Το παιχνίδι